Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα επεισόδιο του God of War Ragnarok. Εδώ με την καινούργια πανοπλία που πήραμε την προηγούμενη φορά. Έκανα κάποιες αναβαθμίσεις. Πήγα εδώ στις δεξιότητες, στο Blade of Chaos και πήρα αυτά δύο. Τα οποία τα παίζεις με τα Experience Point. Επειδή μου αρέσει πιο πολύ το Blade of Chaos, μπορεί να τα χρησιμοποιήσω πιο πολύ. Ο Ατρέας ακόμα δεν έχει Experience, έχει πολύ λίγο, οπότε δεν το αγοράσα τίποτα. Κάτω αγριόδασος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον ναό. Είπε κάτι άλλο, Όντιν, όσο ήσασταν έξω. Ναι, ότι δεν νοιάζεται πια για το Jotunheim. Ότι μπορούν να κρατήσουν οι γίγαντες τα μυστικά τους. Απέτρεψε το Ragnarok με το δικό του τρόπο. Λες να ξέρει ότι οι γίγαντες έχουν πεθάνει. Με αποσχολεί περισσότερο ότι δεν τον νοιάζει πια. Τι να σκαρώνει. Τι να σκαρώνει. Αυτό θέλω να το μάθω λίγο. Από εκεί τώρα ήταν κάτι και δεν το πήρα. Μισό λεπτό να πάω να κάνω μια βόλτα. Γιατί, πού ήτανε, εδώ. Από εδώ, εδώ δεν ήτανε. Ή στο ίδιο βγαίνω. Στο ίδιο βγαίνω, εντάξει. Τι συνέβη εδώ, τόσο κοντά στο σπίτι. Οι ληστές πολεμάνε μεταξύ τους τώρα. Δεν είναι δικά τους, Βελή. Κάτι άλλο είναι εδώ έξω. Για να δούμε. Εδώ... Τι είναι αυτός, πάει κι άλλος σκοτωμένος. Κι άλλοι σκοτωμένοι. Κι άλλοι εδώ. Και πρόσφατοι. Μπήκαν όλοι όσο δεν δούλευε το σύμβολο. Είτε αυτό, είτε ο Όντιν πείραξε το προστατευτικό ξόρκι. L2 και R2. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Αυτό δεν το θυμάμαι αν ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι. Να βάζεις φωτιά με τον Blade of Chaos. Α, τελικά έπεσε η γέφυρα. Πρέπει να βρούμε άλλον δρόμο προς τον ναό. Γιατί ήρθες μόνος σου μέχρι εδώ, μικρέ. Είδα όνειρα. Με καλούσαν εδώ. Όνειρα. Άιστα. Καλά, καλά. Και χρησιμοποίησα πριν το φτιάχνω, γιατί... Αυτός είναι ζωντανός. Όχι. Δες καλύτερα. Α, ληστές σκέλ τώρα. Ποιος το κάνει αυτό. Καλύτερα να μην ελπίζουμε ότι ο δικός τους εχθρός είναι φίλος μας. Ναι, λογικά. Άστον, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πώς το σκοτώσω. Όπα, σε με προειδοποίησες. Σε με σε προειδοποίησα. Α, πολύ ωραίο. Σοβαρά τώρα. Ποιος ξεπαστρεύει έτσι τους ληστές. Ποιος τους ξεπαστρεύει. Εγώ. Από εδώ είναι που είναι η γέφυρα πεσμένη. Οπότε πάμε από εδώ να δούμε τον ναό που ήρθε αυτός. Ναός των γιγάντων, τι να είναι, δεν ξέρουμε. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια. Στάσου. Wow, ανάθεμά το, αδερφέ. Τι ήταν αυτό. Κάτι δυνατό και επικίνδυνο. Σε επιφυλακή. Βεβαίως, είμαι σε μεγάλη επιφυλακή. Είμαι σε μεγάλη επιφυλακή. Το λέει, λες και το κοροϊδεύει, έτσι. Ό,τι κι αν είναι, δουλεύει γρήγορα. Μάλιστα, αυτός εδώ είναι ζωντανός. Μάλλον όχι. Εδώ έχουμε ένα σεντούκι. Γιατί πήραμε λεφτά. Εδώ πάλι δεν μπορούμε να περάσουμε. Άρα και μάλλον εδώ έρχομαστε μόνο για το σεντούκι. Α, μ' αρέσει που με το που τρέχω εγώ τρέχει ο Ατρέας. Πλάκα έχει. Νάτος ο ναός. Πρέπει απλά να βρούμε έναν δρόμο. Ναι, έχει ένα δίκιο. Να πάμε από εδώ. Τι αυτό. Σύγματα σημεία και αυτά. Και τώρα στα. Έλα. Πίσω σου, πατέρα. Τελικά είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα διάολια, έτσι. Εντάξει, το διαδόσκει, δε. Τι αυτό μπήρα φωτιές. Α, πήρα οργή. Πότε κατέρευσε αυτή η γέφυρα. Πριν από αρκετό καιρό. Δεν έφταιγα εγώ. Από εδώ πάμε, μάλλον. Θυμάσαι τότε που είχα πει ότι ίσως κάποιος μας έδινε απαντήσεις για τους γίγαντες και τον Λόκι. Εννοείς τον Τίερ. Τον παλιό θεό του πολέμου αυτού του τόπου. Αυτόν που έχει πεθάνει.
Ναι, για πεθαμένο, ο Όντιν έκανε ό,τι μπορούσε ώστε να μην βρεθεί ποτέ. Σωστά. Ξέρει πως ο Τύρ μπορεί να ενώσει τα βασίλεια εναντίον του. Και ήταν ο μεγαλύτερος σύμμαχος των γιγάντων. Οπότε... Αρκετά. Για πάμε εδώ. Πρόσεχε! Πρόσεχε, να πάσω. Θα κάνουμε upgrade στο Blade of Chaos. Πιστεύω ότι θα... Το τσεχούν είναι πολύ δυνατό. Αυτό έχει πολύ area damage. Μάλιστα, μπορείς και να το διάβασα ότι μπορείς να σταματήσεις την οργή σου, να βλέπεις. Τώρα τη σταμάτησα και έχει γίνει στο μισό. Να ψάξω λίγο εδώ πέρα, δω μήπως υπάρχει τίποτα. Από εδώ ήρθαμε. Άραγε, συνεχίζουμε από εδώ. Πέρα μικρά και από πίσω εγώ. Εκεί κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτή η κολόνα δεν ήταν εκεί την τελευταία φορά. Μάλιστα. Πάμε εδώ. Ρε φίλε. Εντάξει. Κοίτα την παίρνει από εδώ και την ξαναπάει πίσω. Όπως έλεγα, ο Τύρ ήταν σύμμαχος των γιγάντων. Και αν το βρούμε, όντως, θα μας υποστηρίξει. Την πήγε πέρα εδώ, έτσι. Αν κάποιος ξέρει ποιος υποτίθεται ότι είμαι, είναι αυτός. Αν βρίσκεται εκεί έξω, πρέπει να τον βρούμε. Έτσι δεν είναι. Ακούω πολλά άνατρεα. Τι ξέρεις τα σίγουρα. Θα δεις σύντομα. Δυστυχώς δεν ξέρει τίποτα, παιδάκι. Εδώ τι έχουμε. Ωραία, έχουμε κάποιες... Ωραία. Λοιπόν, πάτα. Λοιπόν, είναι ωραία. Ωραία, και τώρα το σηκώνουμε έτσι. Ωραία. Τεντώθηκε. Και τώρα τι κάνουμε. Κάνουμε jump. Ωραία. Εσύ τι λες. Δεν μπορώ να φανταστώ τι βρήκε, αλλά λέει ότι έχει στοιχεία. Ήρθαμε ως εδώ. Ας τα δούμε. Πάμε πάλι κάτω, μάλλον. Ναι. Πολύ νεκροί εδώ. Καλύτερα να συνεχίσουμε. Καλύτερα να συνεχίσουμε. Πίνω μαστίγωμα. Επανελειμμένα για να φορτίσεις τις λεπίδες φωτιάς. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ αργά. Μάλιστα. Πατέρα! Κάψου τους! Κάψου τους, τους σκέω, τους σκέω. Κι άλλοι λίτες στα αριστερά σου! Άρθρια εδώ. Εντάξει, αυτό είναι. Ωραία. Εντάξει, τώρα κάνουμε δουλειά. Έλα, 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 πού το. Δεν έχει, το έχω. Τσαλίστηκε, τώρα είναι ευκαιρία. Τώρα ευκαιρία. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μουλτιφρά! Τι είπε, μουλτιφρά. Να δω, θα σου πω εδώ. Πω, εντάξει, αυτό είναι. Εδώ. Πάτε στη μάπα. Έχει και άλλη εκεί πέρα, μάλιστα. Το τελευταίο. Τι είπε, πού είναι, πού είναι η άλλη. Πού είναι. Άμισο εδώ. Εδώ. Α, θέλει πολύ. Έλα. Φωτιά από ψηλά. Αντιπιέρω. Σε εδώ, αλλάζουμε έτσι. Εντάξει. Άρα χρειάζεται και το σουκουράκι που και που, να κάνουμε κανένα δουλίτσα σε range attacks που δεν μπορεί να φτάσει. Α, μάλιστα. Παίρνουμε λοιπόν εδώ, με αυτά εδώ, και δύναμη και οργή. Εδώ θα έχουμε λογικά και άλλη τέτοια. Και πού πάμε τώρα. Α, πάμε εδώ, πάμε. Με αυτό εδώ και με αυτό εδώ. Για πάμε, συνεχίζουμε.
Δεν είναι τέλειο που ο Φίμπουλ Γουίντερ εξασθένισε τη χρήσιμη μαγεία μας, αλλά όλα τα φρικτά πράγματα ευδοκιμούν. Την κατάλληλη στιγμή. Εδώ. Πάρτα. Εντάξει. Έχουν κάτι σε ένα σπίτι αυτή, εντάξει, έτσι. Πάντου, είχα σπίτι να φύγει, μετά σκοτώσεις. Εδώ τι είναι. Σκότωσε άντρας του χειμώνα. Ναι, ακριβώς έτσι. Αναρωτιέμαι ποιον εννοούν. Ποιον εννοούν. Άντε. Σκαρφαλώνουμε. Πάω. Έχει βελτιωθεί αρκετά σε αυτό. Άλλο ένα φρικτό σκύλο. Στα αριστερά! Blade of Chaos, το καλύτερο όπλο. Εδώ έχουμε κι άλλο. Ας δούμε πως υπάρχει τίποτα άλλο. Κρυφό εδώ πίσω. Δεν πάμε. Εδώ τι έχουμε. Ασήμι, εντάξει. Έχω δει πολλές αιματοχυσίες στη ζωή μου. Αλλά αρκετά για ένα πρωινό. Όπα! Αδερφέ! Τι έγινε! Πατέρα! Η θηρέφρια. Ένα σκηνικό. Να είσαι σε επιφυλακή, αδερφέ. Νομίζω πως βρήκαμε τον θηρευτή. Αν την κάνω, φλαμπέ. Η θηρέφρια. Αριστερά! Τα αυτό, θηρέφρια. Τα κέρατά του λάβουν. Ίσως είναι αδύναμο σημείο. Είναι αδύναμο σημείο. Πώς θα τα θυμίσω, αν το τσιγούρι. Θα πάω να πάρω λίγο ενέργεια. Μας τι μιλάει. Άρπακες φωτιά. Αλλά μάλλον το ξέρεις εσύ. Τι λέει. Όχι, όχι, φωτιά όντως. Πώς θα βιάζω. Πεθάραμε. Πεθάραμε για πρώτη φορά στο God of War Ragnarok. Μάλλον θέλει τσακούρι εδώ πέρα όμως. Αυτή είναι την ψήφα. Ένας να είσαι σε επιφυλακή, αδερφέ. Νομίζω πως βρήκαμε το θηρευτή. Τα κέρατά του λάβουν. Ίσως είναι αδύναμο σημείο. Αυτό είναι αδύναμο σημείο όντως. Τι είπες, σούρπα ήτσα. Θα φάω με λίγο ενέργεια. Έλα τώρα. Εδώ σε θέλω. Με τσόκοψε την. Έλα. Άρπαξε φωτιά! Αλλά μάλλον... Όχι, πάλι χάσαμε. Έλα, δεύτερη φορά.
Ένας κυνηγός. Να είσαι σε επιφυλακή, αδερφέ. Νομίζω πως βρήκαμε το θηρευτή. Στίγκερ! Τα κέρατά του λάβουν. Ίσως είναι αδύναμο σημείο. Έλα, πάμε. Έλα, πάμε. Παλιά που θα έχει αυτό, για όχι, μη με φας τώρα πάλι. Σε το απάνω την παιδεία. Πάμε και εδώ. Ωραία. Έλα, δώσε πίσω. Άντε. Αρτρία. Εδώ. Εδώ. Το πετσόκομα τώρα. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτό παραπάει. Ο Φίμπλουιντερ, η Φρέια, οι ληστές, ο Θόρ, ο Όντιν και τώρα κυνηγείς στο δάσος μας. Δεν είμαστε πια ασφαλείς εδώ. Εδώ το χέρι να λέει. Μάλιστα. Είπε η ορυγική επίθεση. Μάλιστα. Τοποθετείτε το όπλο. Πώς το κάνουμε αυτό. Ωραία, μας το δείχνει. Η παρελθονική, του βάζουμε αυτό εδώ και του διαλέγουμε το δόντιο χέρι. Μάλιστα. Έχει κάποια σλόδια να βάζει τέτοια μαγικά στο τσεκούρι από τη βλέπω, να βλέπετε έχει κι άλλο. Λοιπόν. Επαναφόρτηση, μάλιστα θέλει 75 δευτερόλεπτα λέει. Και πάμε και στην ασπίδα. Δεν μπορεί να μπλοκάρει επιθέσεις. Α, έσπασε. Θέλει επιδιόρθωση δηλαδή. Μάλιστα, θα το δούμε. Στη συνέχεια. Πάτα πατά τα μένα, έλεγα για να είπε, μάλιστα. Αυτό. Πατέρα, η ασπίδα που σου έδωσε η μαμά. Ο Θόρ της έκανε ζημιά, αλλά τώρα... Ίσως να τις ρίξουν μια ματιά οι Νάνοι. Ίσως, αργότερα. Οι Νάνοι είναι η blacksmith μας. Έλα, μπορούμε να μπούμε από εδώ. Ναι, αλλά εδώ έχει κάτι που δεν το είδες και το είδα εγώ όμως. Και πάπυρος, τι είναι αυτός. Ο χρωμός θεός. Ο χρωμός θεός είμαστε εμείς, έτσι. Είναι μύθος για μας. Μάλιστα. Α, βρήκαμε κι άλλο, είδες. Άρα άξιζε το κόμμα αυτήν από εδώ. Και τώρα πώς να βγαίνουμε πάνω. Πάμε από εδώ. Α, τελικά δεν χρειάζεται να σε... να είσαι ενεργοποιημένο το σεκούρι. Το σεκούρι. Το Blade of Chaos το χρησιμοποιεί και όταν χρειάζεται μόνο τους του. Ατρέα, γιατί ήρθαμε εδώ. Λοιπόν, θυμάσαι τους βωμούς που βρήκαμε με τις ιστορίες των γιγάντων που αριστερά απεικονίζονταν η προέλευση και δεξιά η μοίρα τους. Ναι, βρήκαμε πολλούς. Τους έχω δει. Να, σημαίνουν πιο πολλά από όσα νομίζαμε. Εκεί πάνω έχει ένα σεντουχί, το είδα. Θα μπορούσα να το πάρουμε. Εδώ έχει να βλέπεις, έχει κι άλλο εδώ, κάτι πάρα... Θα βρίσκω εγώ τα κρυφά κάτι τέτοια, τρεποπτεύομαι. Με αυτό εδώ, πώς το κάνουμε. Ναι. Δεν σου είπα εγώ. Κάτι βρήκα εγώ. Σε ντουκάκι. Και ναι, έχουν πάλι... Πώς ξέρεις πάντα πώς να τα βρεις. Ψάχνω, φίλε, ψάχνω. Έχω παίξει πολλές φορές το God of War. Και ξέρω ότι εκτός του προκαθορισμένου παθ, πάντα υπάρχουν κρυφά. Σου λύσαν την απορία. Και έχει εκεί πάνω ένα. Το κατέρευσε πρόσφατα. Αλλά ο βωμός είναι στην άλλη πλευρά. Από εδώ ρεβέρνε. Εδώ γύρω όλα έχουν την τάση να καταραίουν. Ο Φίμπλουιντερ δίνει τα πάντα. Ακόμα και τις πέτρες. Μάλιστα. Ωραία, πάθουμε. Παλέτια.
Και πάμε από εδώ από τις σκάλες. Φαντάζομαι. Ναι, δεν το πιέσαι. Άραγε θέλει μια επίθεση με τσακούρι. Όχι, δεν θέλει μια επίθεση με τσακούρι. Εδώ, ναι, χαλιά, ναι. Αυτό έχει βοηθήσει. Μήπως κουνήθηκε κάτι στα δεξιά. Ναι, κουνήθηκε. Αυτό είναι. Πάμε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Κάτι βίδια εκεί πέρα, έτσι. Πώς πάμε εκεί πέρα. Θα πάμε μάλλον από πάνω και θα πέσουμε κάτω, φαντάζομαι. Θα το βρω τώρα από εδώ πέρα. Θα γυρίσω και εδώ πάρω, δεν θα το ξεχάσω. Παρακολουθείς. Άλλο και τούτο. Έλα. Αντρέα, στάσου. Ναι, δεν νομίζω ότι περιμένει. Τι είναι αυτό, μικρέ? Πού είμαστε? Κάπου που προοριζόταν μόνο για γίγαντες. Αυτοί οι βωμοί λένε τις ιστορίες σου στον κόσμο. Αλλά τις πραγματικές ιστορίες, τις κρυφές ιστορίες, τις φύλαξαν εδώ, μέσα. Θυμάσαι την ιστορία του Σκολ και του Χάτι, των λυκογιγάντων. Ο Όντιν τους εχμαλώτησε γιατί πιστεύει ότι έτσι θα ελέγξει το πότε θα ξεκινήσει το Ράγναρο. Το θυμάμαι. Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εκεί. Να, εδώ οι γίγαντες ελευθερώνουν το Σκολ και το Χάτι. Είναι ελεύθεροι. Είναι το παρελθόν ή το μέλλον? Εξαρτάται από το πότε το βλέπεις. Μίλησε σαν γίγαντας. Βλέπετε, η λύκη είναι ασφαλής. Κάπου στο Βάναχαϊμ. Δεν είναι και το πρώτο μέρος που θα ψάξει ο Όντιν. Εδώ είναι. Κυνηγούν τον ήλιο και το φεγγάρι. Παλιές συνήθειες. Μέχρι που... δείτε. Κλέβουν το φεγγάρι. Κάπως. Αντρέα. Να! Ο Χάτι δεν έχει τι να κυνηγήσει. Να που και η ουράνια κλοπή έχει θύματα. Δεν είμαι σίγουρος για το ποιος είναι αυτός, αλλά κάποιος έρχεται και σώσει το φεγγάρι. Και έπειτα, το φεγγάρι καλύπτει τον ήλιο. Ολική έκλειψη. Έχω 100 χειμώνες να δω τέτοια. Αλλά μετά κυνηγούν ένα βέλος και όλα γίνονται όπως πρώτα. Και τι σχέση έχουν όλα αυτά, ναι. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Δείτε, να το Ράγναροκ. Βλέπετε ποιος ηγείται των στρατιών εναντίον του Όντιν. Ο Τιρ, για να παίρνει μέρος στο Ράγναροκ, τότε πρέπει να είναι ζωντανός. Σωστά. Μιμίρ. Είναι δυνατόν. Ο Όντιν μου είπε ότι σκότωσε τον Τιρ. Και τότε με εμπιστευόταν. Ή έτσι πίστευα. Κι αν δεν τον σκότωσε? Κι αν όλο αυτό το διάστημα το κρατά εχμάλωτο κάπου? Και γυρίσαμε στα Αν. Αρκετά. Στάσου. Επιστρέφουμε σπίτι. Στάσου. Θέλω να σου δείξω κάτι ακόμα. Είναι εδώ έξω. Τι είναι αυτό? Όλα όσα βρήκα. Δηλαδή, σχεδόν όλα. Είναι τεχνοτροπία των γιγάντων. Ήσουν πάλι στο Γιότουνχάιμ. Όχι. Το βρήκα σε έναν από τους άλλους βωμούς. Άλλους βωμούς. Σε πόσους πήγες τελικά? Να, ξέρεις, σε όλους. Σε όσους κατάφερε να βρω στο Midgard, δηλαδή. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αλλά είναι σημαντικό. Όπως και όλα αυτά. Όσο ήμουν μέσα σε έναν από τους βωμούς, είδα εικόνα με τον Τιρ φυλακισμένο. Αλλά δεν ξέρω πού.
Υπάρχουν ενδείξεις στους άλλους βωμούς. Αναφέρουν μαύρο καπνό και ματωμένη γη. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε που... Μπορούμε. Ο Σίντρι με βοηθάει. Άκου, εγώ τον έπεισα. Δεν ήταν δική του ιδέα. Ήθελα απλώς κάποιον να με καλύπτει. Μαύρος καπνός. Ματωμένη γη. Μήπως βρίσκεται στο Μούσπελχάιμ. Δεν νομίζω. Ο Όντιν δεν έχει αξιόλογη παρουσία στα αρχαίγωνα βασίλεια. Αλλά η ματωμένη γη ίσως είναι ορυχείο, ναι. Το βασίλειο των Άνων ίσως. Το Σβάρδαλφχάιμ είναι πιο πιθανό. Τα ορυχεία τους βγάζαν μαύρο καπνό και Όντιν εξουσιάζει τους Νάνους εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τότε αυτό είναι. Ο Τιρ κρατείται στο Σβάρδαλφχάιμ, σε κάποιο ορυχείο. Οπότε, τι κάνουμε? Σπίτι. Από εδώ. Μικρέ, αν υποθέσουμε ότι ψάχνουμε για τον Τιρ, πώς θα πάμε ως το Σβάρδαλφχάιμ? Ξέρεις ότι ο Όντιν κλείδωσε το ταξίδι ανάμεσα στα βασίλεια. Ο Σίντρι είπε πως είχε μία-δύο ιδέες γι' αυτό. Ο Σίντρι έχει πολλές ιδέες. Α, το έδαφος φαίνεται ραγισμένο. Υπάρχει παράκαμψη από εδώ. Να βλέπω ότι είναι ραγισμένο, αλλά πώς θα το κάνουμε είναι το θέμα. Μήπως έχει κάτι να το ρίξουμε από πάνω. Μάλιστα. Εκεί πέρα μπορώ να τρέξω να πηδήσω για εδώ. Δεν με αφήνει. Εκεί πέρα είναι που πρέπει να πάμε. Ούτε από εδώ με αφήνει. Να δούμε πώς θα το κάνουμε. Πού είναι ο μικρός? Από εδώ. Από εδώ είναι. Τι πιστεύεις πως υπάρχει κάτω? Και σπάμε ξανά πράγματα για διασκέδαση και καιρό. Υπέροχα. Ο Μίμιρ είναι θεός, εντάξει. Και ο ηθοποιός που τον κάνει, στα ειδικά, επίσης τρομερός. Φέρε εδώ αυτό. Τι άκουσες για την προσφορά του Όντιν? Στο μικρό. Όχι πολλά, γιατί βγήκαν έξω. Αλλά μας μίλησε για αυτήν. Εγώ δεν θα ανησυχούσα. Αλλά πόσα είναι αυτά που δεν μας είπε? Τώρα πού πάμε? Ήθελα να κατεβούμε εδώ πέρα για να πάρω εγώ το τέτοιο, αυτό το μόνο. Αυτό ήταν, μάλλον. Ναι, μάλλον για αυτό εδώ είναι, τι πάρω. Και τώρα πού πάμε, ξανά. Θυμάσαι τότε που πολεμήσαμε εδώ το πρώτο μας τρόλ? Θυμάμαι εσένα να χάνεις τον έλεγχο. Έχει το νου σου, αδερφέ. Υπάρχει κίνδυνος κοντά. Από εδώ λίγα πάμε. Πώς σου φαίνεται η μάχη χωρίς ασπίδα? Δεν είναι η πρώτη μου φορά. Πότε δεν είχε ασπίδα ο κάτω, πάντα με τα Blade of Chaos ήταν. Ναι, κύριε Ερμίν, εδώ να σε πάρω εγώ με τα κανιδάκια. Προσοχή δεξιά! Πάρ' το. Πίσω σου! Προσπαθώ να γυρίσω, αλλά δεν με αφήνει. Μισό λίγο. Θα κατακλυβηγήσω αυτόν εδώ. Ωραίο. Πάρ' το. Πίσω σου, πρόσεχε! Όχι, προσέχω. Με φαγε. Δεν είναι δύσκολη. Τώρα εγώ είχα να χάσω μάλλον, εντάξει. Να βάλουμε λίγο Blade of Chaos, εγώ λέω. Να τους κάνουμε λίγο με τα κρεμπιδάκια έτσι. Και έχει
καλό AOE. Πάει αυτός. Αυτός είναι μεγάλος. Σωστό. Σωστό. Θα πάρω λίγο ενέργεια. Πάλι μας έφαγε. Άρχισε και γίνει το παιχνίδι λίγο normal. Δηλαδή normal δυσκολία εννοώ. Για πάμε λίγο. Τώρα είναι ευκαιρία! Φέρτον εδώ και αυτού. Ωραία. Έλα, πάρτονε. Πάμε και ρίχνει την επίθεση. Εδώ. Πέτσο ακόμα τώρα. Πω. Μάλιστα. Και δεν χρησιμοποίησα καθόλου το Sparta Rage, έτσι. Λοιπόν, για πάμε εδώ. Να γυρίσουμε σπίτι επιτέλους. Ουφ, σχεδόν φτάσαμε. Αδερφέ, να σου πω. Μην θυμώνεις με την περιέργεια του μικρού. Έτσι είναι τα νιάτα. Στα νιάτα μου μαθαίναμε την υπακοή. Αυτό εύχεσαι για εκείνον. Αδερφέ, πρόκειται να πάρει τον δικό του δρόμο. Αν δεν θες να απομακρυνθεί από εσένα, βάλε μυαλό και περπάτα εσύ μαζί του για λίγο. Ωραία, κι άλλο. Αν καταφέρουμε να ανοίξουμε το ταξίδι ως το Σπάρταλφχάιμ, σίγουρα θα βρούμε πολλά χρήσιμα πράγματα για να... Αρκετά. Θα πάμε. Αλήθεια. Αλλά αν δεν βρούμε τον Τιρ, θα εγκαταλείψεις την αναζήτηση. Για τα καλά. Τέλεια. Δεν θα το μετανιώσεις. Θα το μετανιώσω, αλλά... Έχω την εντύπωση ότι ο Τιρ μάλλον τον έχει σκοτώσει και θα γίνω εγώ Τιρ. Σαν θέος του πολέμου δηλαδή, θα πάρω εγώ αυτό το ρόλο. Κράτε. Εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Βλέπουν τα ματάκια μου, ο Ατρέας. Χρόνια και ζαμάνια. Πόσο μεγάλωσες. Ναι. Ακολουθήστε με, παρακαλώ. Ο Μπρόκ είπε ότι χρειαζόσασταν ένα ασφαλές μέρος για τη νύχτα και πιστεύω πως οι αγαπημένοι σας νάνοι μπορούν να βοηθήσουν. Είμαστε ακόμα οι αγαπημένοι σου νάνοι, ε. Είστε ακόμα οι μόνοι νάνοι που ξέρουμε. Το δέχομαι. Κι αυτός είναι η πλάκα, ο Σύντρι. Μετά από εσάς, φίλοι μου. Το Ατρέας ακούγεται συνέχεια Ανδρέας, έτσι. Θα το λέω Ανδρέας λίγο το παιδί. Πού πηγαίνουμε? Ωραία. Στην καθαρότερη καλύβα των 9 βασιλείων. Και προτιμώ να μείνει έτσι. Συγκεκριμένα ονόματα δεν λέμε. Κράτε. Μετά το περιστατικό με τον Θόρ, είπαμε να ετοιμάσουμε χώρο μέχρι να σκεφτούμε τις επόμενες κινήσεις μας. Σχεδόν φτάσαμε. Εκεί πέρα η πύλη. Πάμε τώρα στη χώρα των Νάνων, που υποτίθεται είναι γιοτήρ, έτσι. Όπως βλέπετε, κατοικήσαμε εδώ, στο βασίλειο, ανάμεσα στα βασίλεια. Δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά είναι ασφαλές από τον Fimbulwinter και τα μάτια του Όντιν. Και έχει ωραία... Τι λέει, φίλε. Αν σου αρέσει το φωτεινό γκρίζο κενό. Είναι τέλειο σύνο. Βασικά, όντως είναι τέλειο, έτσι. Θα συζητήσουμε ένα σχέδιο. Ενδιαφέρον. Το σχέδιο όμως, παιδιά, θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Το ξέρω, θα σας κάνω λίγο σπάσιμο τώρα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε παίξει αρκετά σήμερα. Όπως πάντα, να περνάτε καλά. Γεια σας.